Η επιδημολογική εικόνα στην Κύπρο με μόλι 6 νέα κρούσματα να ανακοινώνονται σήμερα από σύνολο 2.467 εργαστηριακών διαγνώσεων. Σύνδεση με τη Χρυστάλα Βιλάνου για όλε τι πληροφορίε. Χρυστάλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θησέα, τα Πολύ καλά αποτελέσματα και ο μονοψήφιο αριθμό νέων κρουσμάτων για τέταρτη, μάλιστα, συνεχόμενη ημέρα ανοίγουν τον δρόμο για την σταδιακή άρση των μέτρων, αν η καλή επιδημιολογική εικόνα συνεχιστεί, όπω τόνισαν σήμερα οι ειδικοί. Μόλι έξι, λοιπόν, τα νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά κορονοϊού από σύνολο 2.467 εργαστηριακών διαγνώσεων. Με τα κρούσματα στην Ελεύθερη Κύπρο να πλέον στα 810. Πρόκειται για ένα άτομο που εντοπίστηκε και θετικό στον ιό στο πλαίσιο του προγράμματο του Υπουργείου Υγεία για την εξέταση 20.000 επαγγελματιών μετά από 1.407 εργαστηριακέ διαγνώσει. Ακολούθω έχουμε τρία κρούσματα που προέκυψαν θετικά στο πλαίσιο τη διαδικασία τη συχνηλάτηση ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών μετά από 275 εργαστηριακέ διαγνώσει. Ένα άτομο επίση εντοπίστηκε θετικό μετά τον επαναπατρισμό του στην Κύπρο από την Ισπανία, όπω πληροφορούμαστε, από σύνολο 127 εργαστηριακών ιατρικών διαγνώσεων. Και τέλο, ένα άτομο εντοπίστηκε θετικό στον ιό από σύνολο 298 εξετάσεων κατόπιν ιδιωτική πρωτοβουλία. Χρυστάλα, παραμένει μαζί μα να παρακολουθήσουμε τη δήλωση για την κατάσταση όπω διαμορφώνεται ο Δ. Λεόντιο Κοστρίκη και πανερχόμαστε κοντά σου. Η επιδημιολογική εικόνα που έχουμε μπροστά μα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Εάν συνεχιστούν αυτά τα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες, θα μπορέσει η Πολιτεία να ενεργοποιήσει το πλάνο για σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Σας ευχαριστούμε ξανά. Αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε την προσπάθεια και είμαστε βέβαιοι ότι με τέτοιε επιδόσει η Κύπρος θα καταφέρει να ξεπεράσει αυτήν την δοκιμασία κατά τρόπον Χριστάλα, να δούμε τώρα την κατάσταση τη υγεία των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδε εντατική παρακολούθηση. Ναι, διασωληνωμένοι νοσηλεύονται συνολικά τέσσερι ασθενεί σε Ένα στην μονάδα εντατική θεραπεία του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και τρει στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία. Επίση, νοσηλεύονται εκτό αναπνευστήρα ένα ασθενή στην ΜΕΘ Λεμεσού και τέσσερι στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσία. Η κλινική κατάσταση όλων των ασθενών στι εντατικέ είναι κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ επιπλέον σε όλα τα νοσηλευτήρια πλήν του Αφοράς, σε θάλαμο νοσηλεύονται έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα. Στο μεταξύ, ο Δ. Λοίζου Χρυσταλά ερωτήθηκε στο πλαίσιο τη μεσογραφική διάσκεψη και για τη φαρμακευτική αγωγή με χλωροκίνη που χορηγείται στου ασθενεί. Ναι, καθώ υπάρχουν στι ΕΑ αντικρουόμενε απόψει για τον λόγο φάρμακο ανά τον κόσμο, ο Δ. Λοίζου λοιπόν ξεκαθάρισε ότι για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται στο πλαίσιο τη θεραπεία του κορονοϊού υπάρχουν και αρνητικέ και θετικέ αναφορέ, καθώ όλα είναι σε δοκιμαστικό ακόμη στάδιο. Τόνισε ωστόσο ότι στην Κύπρο, λόγω του ότι το σύστημα υγεία άντεξε, υπήρχε και δυνατότητα οι γιατροί να εξατομικεύουν την θεραπεία σε κάθε ασθενή και να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη τη υγεία του. Τέλο, αναφέρθηκε στο πλαίσιο τη συνέντευξη τύπου από την λειτουργό του Υπουργείου Υγεία ότι μέχρι χθε το θεραπευτικό πρωτόκολλο που εφαρμόζεται στην Κύπρο χορηγήθηκε και σε 62 εξονοσοκομιακού ασθενεί. Σε ευχαριστώ πολύ και να δούμε τι δήλωσε σχετικά ο Δ. Λοή. Είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται. Καθημερινά δημοσιεύονται πολλέ φορέ αντικρούμενε εργασίε. Εκείνο το, έχω, το οποίο έχω πει είναι ότι στην Κύπρο έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Η δυνατότητά μα να νοσηλεύσουμε περισσότερου ασθενεί σε αρχικά στάδια μα δίνει τη δυνατότητα να δίνουμε τι θεραπείε και να έχουμε υποστερή παρακολούθηση του ασθενεί, ούτω ώστε όταν εμφανιστούν επιπλοκέ, εκεί όπου πιθανά εμφανίζονται επιπλοκέ, να ενεργούμε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Το πρωτόκολλο το οποίο έχει αποφασιστεί εφαρμόζεται, αλλά η θεραπεία, και εδώ είναι η επιτυχία η δική μα, εξατομικεύεται και σε κάθε ασθενή δίνουμε τα κατάλληλα φάρμακα που αυτό επιβάλλεται.